10 ετών. Με την αδερφή της, με τους φίλους, τα παιδιά της θα έρθουν τώρα. Σπίτι είναι ρήπιο, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Το σπίτι της έχει καεί. Όλο. Σηκώσαμε λίγες λαμαρίνες, αλλά δεν φώναζανε τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει τέλος η εθνική μας τραγωδία. Νεκροί, αγνοούμενοι, τραυματίες, καταστροφές. Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν την τραγωδία από την καταστροφική φωτιά. Θα ήθελα να συνδεθούμε με την κυρία Ιωάννα Καρακουλάκη, η οποία, όπως μου λένε οι συνάδελφοί μου, κυρία Καρακουλάκη, αναζητάτε συγγενικό σας πρόσωπο, αναζητάτε τη μητέρα σας. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει συμβεί και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Ψάχνουμε τη μαμά μου. Δεν τη βρίσκουμε πουθενά. Έχουμε ψάξει παντού. Σε όλα τα νοσοκομεία, στα νεκροταμεία. Παντού έχουμε πάρει την προσβεστική. Κανένας δεν ξέρει. Κυρία Καρακουλάκη, μπορώ απολύτως να κατανοήσω τη φόρτισή σας. Βοηθήστε μας λίγο να βοηθήσουμε. Δηλαδή, η μητέρα σας πού βρισκόταν ακριβώς? Η μητέρα μου αρχικά είχε εγκλωβίσει σε μια πολυκατοικία. Στο μάτι. Ναι, στο μάτι. Σας τηλεφώνησε από εκεί, ειδοποίησε κάποιον? Τηλεφώνησα εγώ. Κάποιος απάντησε το τηλέφωνο, δεν ήταν εκείνη και ο γκρουπού ριάζανε. Απάντησε κάποιος στο κινητό της μητέρας σας? Ναι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Και καταλάβατε εσείς ότι υπάρχει ένας πανικός και ότι είναι σε κίνδυνο. Στη συνέχεια δεν καταφέρατε ποτέ να επικοινωνήσετε με τη μητέρα σας? Όχι, μετά ξαναμίλησα μετά. Ναι. Πήρα τηλέφωνο ξανά και μου απάντησε ένας κύριος και μου είπε ότι είναι μαζί της. Ναι. Ότι έχει κάποια εγκάβματα, αλλά είναι καλά. Ναι. Μετά ξαναμίλησα μαζί της. Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, δεν καταλάβαινε καν τι έλεγε. Και μετά από εκεί και πέρα δεν ξαναμιλήσαμε. Τι ώρα συνέβησαν όλα αυτά, δηλαδή τι ώρα μιλήσατε τελευταία φορά στην μητέρα? 9 και 6 το βράδυ μιλήσατε τελευταία φορά μαζί της. Και από εκείνη την ώρα επικοινωνείτε σε αυτό το τηλέφωνο, δεν απαντάει κανείς πια? Όχι, όχι. Κυρία Καρακουλάκη, έχετε δηλώσει την απώλεια της μητέρας σας στο 199? Ναι, έχουμε πάει παντού. Πήγαμε στο νεκροταμείο, δώσαμε DNA. Το όνομα της μητέρας σας, την ηλικία σας, μπορείτε να μας την πείτε για όποιον ακούει έτσι, αυτή τη στιγμή και μπορεί να φανεί χρήσιμος. Γιατί αυτό υπηρετεί και η παρουσία σας στον αέρα με απόλυτη κατανόηση στον πόνο σας. Πείτε μας το όνομά της. Την λένε Αθηνά Καραλή. Είναι 48 ετών. Αθηνά Καραλή, 48 ετών. Θα καλέσω πολύ η Πιπίνα, αν με βλέπει και με ακούει, να μου στείλει ένα μήνυμα ότι είναι καλά. Τηλεφωνώ, δεν βρίσκω ούτε την ανιψιά μου, ούτε την εξαδέρφη μου. Κανέναν, ε? Ναι. Οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος είναι ο ακριβής αριθμός. 48 ώρες μετά την εθνική τραγωδία δεν υπάρχει καμία επίσημη λίστα αγνοούμενων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα διανόητο οικογενειακό δράμα. Οι έρευνες για δύο μικρά κορίτσια, δύο δίδυμα αδελφάκια, τη Σοφία και τη Βασιλική Φιλιπποπούλου, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Κάναμε τα πάντα, πήγαμε σε νοσοκομεία, ψάξαμε αστυνομία κτλ. Μας είπε η πυροσβεστική, η πιο έσχατη λύση είναι να πάτε στο νεκροταμείο, μπας και τα βρείτε εκεί. Και πήγαμε στο νεκροταμείο στο Γουδί και μου κάνανε τεστ DNA για να γίνει ταυτοποίηση. Σαν αποθαύμα, με το που κάναμε όλα αυτά και ήμασταν απελπισμένοι και εγώ και η γυναίκα μου, βρήκαμε στις ειδήσεις και στο ίντερνετ αυτό το βιντεάκι και αναγνωρίσαμε τη μία τα παιδιά. Πήραμε τηλέφωνο το σταθμό και μας δώσανε μέσω βοήθεια της αστυνομίας το πλάνο πιο καθαρό και τα αναγνωρίσαμε. Και είναι τα κορίτσια μας, αλλά δεν υπάρχουν οι γονείς μου πουθενά. Και δεν μπορούμε να βρούμε πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά, γιατί δεν είναι ούτε σε νοσοκομεία, ούτε σε κάποια πρόνοια, ούτε οτιδήποτε. Τα ονόματα των γονιών σας, μιας και το αναφέρουμε για να έχουν. Λοιπόν, είναι Φιλιπποπούλου Σοφία η μητέρα μου, Φιλιππόπουλος Φίλιππος ο πατέρας μου και Φιλιπποπούλου Σοφία και Φιλιπποπούλου Βασιλική οι κόρες μου. Δίδυμες 9 ετών. Ο Ερυθρός Σταυρός δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το γεγονός. Δύο μικρά κοριτσάκια 9 ετών αγνοούνται. Δίπλα μου είναι ο Νονός. Ο Νονός της Σοφίας. Mm-hmm. Μιλάμε για τη Σοφία και τη Βασιλική. Δύο κορίτσια 9 ετών, 1,30 ύψος, μαλλιά μακριά, καστανά. Δίδυμες και πανομοιότυπες. Στο βίντεο που είδα και με διαβεβαίωσε ο Νονός, φαίνονται καθαρά, σύμφωνα και με τη διαβεβαίωση επαναλαμβάνω του Νονού, οι δύο δίδυμες αδερφές. Άρα έχουν αναγνωριστεί, λέτε κύριε Ανδριόπουλε. Μάλιστα.
από το σταθμό σας θέλω παρακαλώ πολύ να κάνω την εξής παράκληση. Σε όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στο σκάφος, στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στους ενήλικες, στα μικρά κοριτσάκια που φαίνονται αγκαλιασμένα με αυτές τις δύο αδερφές που αγνοούνται, οι γονείς τους, να αντλήσουν πληροφορίες και όλοι αυτοί να απευθυνθούν στην ελληνική αστυνομία στον αριθμό 100, στην πυροσβεστική στον αριθμό 199 ή στο λιμενικό στον αριθμό 108 και να δώσουν, παρακαλώ πολύ, έστω και την παραμικρή, έστω περιττή για αυτούς πληροφορία, πληροφορία που για εμάς τα σωστικά συνεργεία μπορεί να είναι καθοριστική. Με συγκλονιστικά λόγια μίλησε στον Sky ο καπετάνιος Δημήτρης Περήφανος, που διέσωσε τα δίδυμα κοριτσάκια και περιγράφει τις δύσκολες στιγμές, αλλά και τι έγινε κατόπιν. Εντοπίσαμε τον πρώτο, μας κάλεσε σε βοήθεια, πήγαμε πάνω, ήταν μια κυρία την πήρα, πήραμε μια κοπελιά, μια κοπελίτσα γύρω στα 17 χρόνια, εκτέλεσε μια ειρήνη. Αν μας ακούνε να θυμώνται κάποιοι, η πρώτη ήταν τη ρώτησα έτσι για να μπορέσει να πάρει λίγο κουράγιο, τι λέγανε κυρία Σταυρούλα. Και η τρίτη γυναίκα που πήραμε, πρέπει να ήταν η τρίτη, πήραμε μια κυρία πάλι, η οποία αφού την πήραμε μέσα προσπάθησα να την ψυχώσω, να της δώσω κουράγιο. Μου λέει τα παιδιά μου. Λοιπόν, αμέσως μετά από 5 λεπτά βρίσκουμε 4 παιδάκια και άλλους μαζί. Και στη συνέχεια εγώ ήμουν αφοσιωμένος στο πώς να σώσω περισσότερους. Γιατί είχαμε πέσει σε ομάδα η οποία γι' αυτό μπορέσαμε και πήραμε 25 άτομα. Είχαμε πέσει σε ομάδα η οποία ήταν συγκεντρωμένη και δεν θέλαμε να τους χάσουμε από κοντά μας. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, ρώτησα, ρε παιδιά, τα παιδάκια αυτά ήταν της κυρίας που βρήκαμε τα παιδιά μου? Ναι, ναι, μου είπαν, ναι, οι Αιγύπτιοι, γιατί το πλήρωμά μου είναι Αιγύπτιοι, 8 Αιγύπτιοι, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Στη συνέχεια τώρα πήγαμε έξω και βγήκαν έξω τα παιδάκια και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου φάνηκε, άφησε την εντύπωση ότι ο κύριος αυτός που έφυγε τελευταία με τα κοριτσάκια, που τα φίλησα εγώ που φαίνεται στη φωτογραφία, πρέπει να ήταν ο μπαμπάς των άλλων δύο κοριτσών. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, αυτοί θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Όπως επισημαίνουν οι αρχές, όσοι αναζητούν φίλους, οικογένειες, συγγενείς, αλλά και γνωστούς τους, πρέπει να επικοινωνούν μόνο με την πυροσβεστική και το 199. Εκεί δηλώνονται οι αγνοούμενοι, εκεί τηρούνται οι επίσημες λίστες. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μια αυθόρμητη διαδικτυακή πλατφόρμα που αναρτώνται φωτογραφίες αγνοούμενων, καθώς και που φέρεται να βρέθηκαν την τελευταία τους φορά. Μια βάση δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση.